δευτερόλεπτα πάλι βρεθήκαμε στις προηγούμενες ημέρες στο επίκεντρο της προσοχής. Το σχολείο μας, όλη την προηγούμενη χρονιά, μπήκε μπροστά να οργανώσει μεγάλους αγώνες για τα δικαιώματά μας. Για να έχουμε σύγχρονο εξοπλισμό, να αυξηθεί ο μισθός για το έτος μαθητείας και να καθοδηγηθεί τράπεζα θεμάτων που άφησε 40.000 μαθητές εκτός πανεπιστημίου και να είμαστε ασφαλείς από το κορονοϊό με ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Μέσα από τις συνελεύσεις μας, τις συνεδριάσεις των πενταμελών και των δεκαπενταμελών συμβουλίων, καταφέρουμε να οργανώσουμε τον αγώνα και το σχολείο μας θα πρωταγωνιστήσει σε όλες τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες των μαθητών. Κάναμε πορείες, διαμαρτυρηθήκαμε στο δευτεροβάθμιο και στο Υπουργείο. Συντονιστήκαμε από τα υπόλοιπα σχολεία Θεσσαλονίκης και Δήμου Παύλου Μελά. Αυτή είναι εδώ την εμπειρία μας. Όλα όσα μάθαμε την προηγούμενη χρονιά μέσα από τους αγώνες μας ήρθαν να χτυπήσουν φασίστες. Οργανωμένοι και με σχέδιο, πλόκαναν φέτος κάθε συζήτηση και προσπάθεια γενική συνέλευση στο σχολείο μας. Επιτέθηκαν δολοφονικά σε φοιτητές, γονείς και εκπαιδευτικούς που ήταν έξω από το χώρο του σχολείου για να μας συμπαρασταθούν. Δεν δίστασαν να χύσουν ένα μαθητή μέσα στο ΕΠΑΛ, να προσπαθήσουν να θυμώσουν όποιο σηκώνει κεφάλι και αγωνίζεται ενάντια στους άπλοι κόσμο τους και να βάλουν στο στόχο του τη μαθήτριά μας από τη Συρία. Οι φασίστες δεν είναι με τους μαθητές. Δεν είναι με τους εργαζόμενους γονείς μας. Είναι ό,τι πιο σκοτεινό έχει βγάλει ο ανθρώπινος νους. Είναι το μαθητή χέρι των μαθητικών. Όταν πέθανε στις μαθήτριές μας από κορονοϊός, στο σχολείο ΕΠΑΛ, αυτοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Ποτέ τους δεν τις ένιωξε η υγεία των μαθητών που είμαστε στην βαθμένη 25 τμήματα. Ποτέ δεν είπαν κουβέντα για τις ΜΕΘ που έχουν γεμίσει. Για την ελάχιστη βάση αγωγής που κόπηκαν τόσες χιλιάδες μαθητές, δεν έβγαλαν μιλιά. Ούτε φυσικά ενοχλήθηκαν από το γεγονός ότι μέχρι πριν λίγο πληρωνόμασταν με 360 ευρώ στο έτος μαθητείας ενώ δουλεύουμε κανονικά. Βλέπουμε τους γονείς μας να δουλεύουν 10 ώρες την ημέρα και να γυρνάνε κομμάτια από την κούραση. Και αυτοί θεωρούν ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Να πεθαίνουν οι γονείς μας από την κούραση για να βγάζει και έτσι μια εταιρεία. Ένα αφεντικό. Εμείς σηκώνουμε το ανάστημά μας γιατί ξέρουμε ότι είμαστε με το δίκιο. Δεν κάνουμε πίσω γιατί ξέρουμε ότι ο λαός μας έχει νικήσει ξανά. Γιατί ξέρουμε τι φοβούνται. Τη συλλογική οργάνωση και τη δράση μας. Τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων για να λύσουμε τα προβλήματά μας και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Οι επαλήτες δεν τους φοβόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε τα σωματεία με το μέρος μας. Οι εργαζόμενοι γονείς μας βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα μας για να μας βοηθήσουν να διώξουν όλα αυτά τα εγκληματικά στοιχεία από τα σχολεία μας. Χάρη στη δράση των σωματείων, των γονιών και των εκπαιδευτικών μας, αποκαλύφθηκε ο ρόλος τους. Αποδείχθηκε ότι πρόκειται για φασίστες.